κραυγή απόγνωσης? Αυτή η κραυγή απόγνωσης ξεκίνησε από το 1982, όταν αποφασίστηκε να γίνει ο υδατοφράκτης της Ακύθρα με μελέτη βιωσιμότητας από το κράτος. Εντάξει, όταν έγινε ο υδατοφράκτης, αρχικώς δεν αρκούσε, διότι ήταν πολύ μικρός σε χωρητικότητα, 1000 μόλις τόνο, και ξεκινήσαν διαδικασίες για μεγαλύτερο φράκτη. Όντως, εγκρίθηκε να γίνει μεγαλύτερος φράκτης γύρω στο 97 και υλοποιήθηκε ο φράκτης το 2000. Αλλά για να γίνει, υποχρεώθηκε η τότε Αρδευτική Επιτροπή να μπει σαν εγγυητής, να προσάψουμε το δάνειο από εμπορική τράπεζα, διότι η Δανειστική Επίτροπη δεν έκαναν δάνειο στο αρδευτικό, στο αρδευτικό τμήμα της Ακύθρας. Όταν έγιναν ο υδατοφράκτης, ο τότε έπαρχος, βοηθός έπαρχος κύριος Ζωγράφος, κατανοώντας ότι το αρδευτικό θα είχε κόστος, διότι γινόταν διπλή άντληση να έρθει το νερό στη Ακύθρα, μας έδωκαν διαβεβαίωση ότι θα αναλαμβάνουν τα λειτουργικά έξοδα της μιας αντλίας για να απαμβλύνουν λίγο οικονομικά το αρδευτικό τμήμα. Επομένως, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, έτσι? Έχει γίνει, αλλά το 2009, με παρέμβαση, όπως μας έχουν αναφέρει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταμάτησε η κάθε χορηγία προς το αρδευτικό. Χορηγία, βοήθεια, αγωγή και τα πάντα τα αναλαμβάνουν το αρδευτικό, με δυστυχώς τραγικών επακόλουθων να μην μπορούμε ούτε δάνειο να πληρώνουμε, ούτε αρχή ηλεκτρισμού. Είχαμε προβλήματα με αντλίες οι οποίες θέλαν αντικατάσταση και έτσι παραμελήσαμε την αρχή ηλεκτρισμού και συσσωρεύτηκε έναν ποσό πέραν των 100.000. Και τώρα τι πρέπει να πράξετε για να ξεχρεώσετε αυτό το ποσό, κύριε Ορφανίδη? Εμείς έχουμε κατά νου, όταν το κράτος υλοποιήσει τον νόμο τον οποίο έχει ψηφιστεί στη Βουλή το 2010, ότι τα προβληματικά και ανενεργά αρδευτικά περιέρχονται στο κράτος, όταν υλοποιηθεί αυτός ο νόμος, εμείς αναλαμβάνουμε ως αρδευτικό να εξοφλήσουμε τα χρήματα μας στην αρχή ηλεκτρισμού. Διότι θα πληρώνουμε και εμείς το νερό 17 σεντ όπως το πληρώνει η υπόλοιπη Κύπρος. Δεν θα το πληρώνουμε 60 όπως το πληρώνουμε τώρα και να έχουμε να συντηρήσουμε μηχανήματα αγωγούς, γενικά όλα τα έξοδα τα λειτουργικά. Επομένως, με αυτό που μου λέτε, το ποσό που πληρώνετε εσείς σε σχέση με άλλους κατοίκους χωριών είναι το τριπλάσιο περίπου? Σχεδόν τετραπλάσιο. Ποια μέτρα θα λάβετε? Έχω διαβάσει ότι είστε έτοιμος να παραιτηθείτε. Αυτό θα φέρει κάποια λύση στο πρόβλημα? Εγώ είμαι κοινοτάρχης από το 2001. Ναι. Επίστευα ότι οι υποσχέσεις που ξεκινήσαν πριν το 2001 για να γίνει το κυβερνητικό υδατικό έργο, επίστευα ότι θα υλοποιούνταν. Αλλά άλλαξα πάρα πολλές κυβερνήσεις και είδα ότι όλοι το ίδιο ντροπάρι. Αγαπούν την Ήπεθρον, θέλουν την Ήπεθρον να κρατηθεί, αλλά την Ήπεθρον κανείς δεν την βοηθά. Και σκέφτεστε να υποβάλλετε παραίτηση? Την παραίτηση την έχω έτοιμη στο φάκελο και μάλιστα χθες που μίλησα με τον κύριο Λούκον Παρπάδα στο Φιλελεύθερο, του είπα ότι αν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν διαφανεί ότι όντως η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τη Τσακίστρα πάνω στο θέμα του αρδευτικού, διότι δεν γίνεται να γίνουν στην Κύπρο οι υδατοφράκτες εκατομμυρίων και εκατομμυρίων και να μην πληρώνει ο καταναλωτής των χωριών ή ο γεωργός οτιδήποτε, η Τσακίστρα 50 μόνιμοι κάτοικοι να καλούνται να πληρώσουν οι υδατοφράκτη. Γιατί? Μάλιστα. Δεν είμαστε εμείς κάτοικοι της Κύπρου? Για ποιο λόγο? Κατανοητό. Εμείς περιμέναμε από το κράτος και πολλές άλλες χορηγίες, διότι είμαστε δύο ακριτικές κοινότητες, Τσακίστρα και Κάμπος, που απέχουμε από τη Λευκοσία 95 χιλιόμετρα. Φανταστείτε να κατεβούμε Λευκοσία και να επιστρέψουμε πέραν των 200 χιλιόμετρων το κόστος μας.
δεν καθούμαστε ούτε στον Αστρομερίδη, ούτε στην Κοντρεμισιά, ούτε στο Αμουμάμαρι. Δεν έχω κάτι με τις κοινότητες αυτές, αλλά έχουν το προτέρημα να είναι πολύ κοντά στην πόλη και διακινούνται εύκολα. Κατανοητό, κύριε Ορφανίδη. Εύχομαι να βρείτε άμεση ανταπόκριση. Να βρείτε άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημά σας. Για να επιβιώσουν οι κοινότητες, χρειαζόμαστε την άμεση επέμβαση του κράτους. Φυσικά, πριν λίγη ώρα, πήραμε κάποιο μήνυμα από τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, των κυβερνητικών εκπρόσωπων, και μας περιμένουν στο Προεδρικό και τις δύο κοινότητες τη Δευτέρα που έρχεται, 4 Σεπτεμβρίου. Επομένως, υπάρχει θετική ανταπόκριση. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και κατάληξη. Σας ευχαριστώ και να είναι και αχρίαστη η παρέτησή σας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ορφανίδη, και ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων της Πρώτης Λαϊκής εξαπέλυσε βολές κατά του Υπουργού Οικονομικών, του Χάρη Γεωργιάδη. Μάλιστα, είναι πολύ βαριές οι κατηγορίες. Τον κατηγορούν για απόκρυψη και παραποίηση στοιχείων. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κύριος